Γεια χαρά. Για να είμαι ειλικρινής, χθες περίμενα περισσότερα από το Μαλθάτη. Είχα στραμμένο το βλέμμα μου επάνω του, διότι ο ίδιος μου έχει δώσει το δικαίωμα να τον πιστεύω και να επιμένω ότι είμαι ταλέντο και θα αξιοποιηθεί. Χθες περίμενα περισσότερα πράγματα από τον Πιτσιρικά. Θα μου πείτε ότι ο αντίπαλος που είχε ήταν καλός, ήταν σκληρός, τον έβγαζα από κοντά, από πολύ κοντά. Εν πάση περιπτώσει, περίμενα περισσότερα από τον Πιτσιρικά χθες. Με εξέπληξε ο Άρης. Καλή ομάδα. Ειδικά για Β' Εθνική είναι καλή ομάδα. Έχει κάνει πολλές μεταγραφές. Πιστεύω ότι είναι το πρώτο φαβορί για άνοδο. Έλα, φίλε. Γεια σου, Γιώργη. Γεια χαρά. Έλα, γεια. Καλησπέρα, δύναμη, κουράγιο και όλα αυτά. Σε ευχαριστώ πολύ. Εντάξει. Αυτό που είπες με τον Ολυμπιακός είμαι. Ναι. Έτσι. Τον είδες τον αγώνα. Ναι, είδα. Είδες. Τα γιοχαρίσματα τα άκουσες. Στο πρώτο εμίχρονο. Στο δεύτερο. Στο δεύτερο ψιλοβελτιώθηκε. Όχι δα, όταν έχανε τις ευκαιρίες ο Άρη. Μιλάς για το τελευταίο δεκάλεπτο. Έτσι. Βέβαια τώρα. Μα κοίταξε, είναι γνωστό ότι η άμυνα του Ολυμπιακού είναι για τον Γαϊδάρο Καβάλα. Έτσι πράγμα. Είναι γνωστό, το βλέπουμε εδώ και μήνες. Μπορείς να μου πεις, εδώ εγώ είμαι Ολυμπιακός, φανατικός, φίλαλος, το ό,τι θες πες το οπαδός. Να παρακαλάω να χάσει ο Ολυμπιακός. Για να πέσουνε σφαλιάρες στον πέντο, αλλά στείλε μπατσόκα. Αυτό παρακάλαγα εγώ. Δηλαδή, πώς θα φύγει αυτός ο άνθρωπος, μπορεί να μου πεις. Παρακάλαγα να ισοφαρίσει ο Άρης, να γίνει κάτι, να φύγει αυτός ο άνθρωπος. Τι πάει να κάνει, δηλαδή, ρωτάει εμένα αν θέλω να βλέπω τους πιτσιρικάδες μέσα. Κοίταξε, το ότι βάζει πιτσιρικάδες και παίρνει αποτελέσματα, του έχει δώσει πόντους. Από την άλλη μεριά όμως έχουν αφαιρεθεί πολλοί πόντοι από τον τρόπο που αμήνεται. Πάρα πολύ. Μιλάμε για ένα σούργελο. Ένα σούργελο ήταν ο Ολυμπιακός εχθές. Και δεν μου λες, αυτοί οι πιτσιρικάδες που λένε όλοι οι φαρισαίοι. Όχι, εμένα ο μόνος που μου αρέσει είναι ο Μανθάτης. Οι άλλοι όχι. Να σου πω κάτι. Τώρα θα αρχόμουν στο Μανθάτη. Μόνο που σκεφτόμουν ότι στη θέση του έπαιζε ο Μυραλάς. Τρελαίνομαι. Εντάξει, μόνο να σκεφτείς ότι θέλεις να έπαιζε ο Γκαλέτη. Εντάξει, μη συγκρίνεις. Μη συγκρίνεις. Εγώ θέλω να βλέπω τον Ολυμπιακό αστέρια. Δεν θέλω να βλέπω τώρα νεανική ομάδα και στο κάτω-κάτω οι νέοι. Πρόσεχε. Πες ότι βγαίνει ένας για να τον πουλήσει ο Μαρινάκης να οικονομήσει. Άμα θα μου υπογράψει ότι θα τον κρατήσει μέχρι να πεθάνει στον Ολυμπιακό, σωστό. Δηλαδή τι δεν τα παρά. Βγαίνουν οι άλλοι να παίξουν, λέει οι νέοι. Ποιοι νέοι, ρε. Σε ένα χρόνο να παίξει θα τον πουλήσει και θα πάρει 20 εκατομμύρια. Δεν θα τον κρατήσει την ομάδα. Οπότε για ποιο νέο μιλάμε. Ξέρεις τι γίνεται. Οι μεγαλύτερες της ηλικία έχουν πάθει ένα ψυχολογικό τρελαλά από αυτή την ιστορία. Ακριβώς. Που συμβαίνει σε όλες τις ομάδες. Κάποτε η ενδεκάδα μιας ομάδας ήταν σταθερή για πολλά χρόνια. Έτσι πέρα. Εγώ δεν παιδί μου ήμουν απολωνιστής. Ήξερα την ενδεκάδα. Ήξερα την ενδεκάδα του Άρη. Ήξερα την ενδεκάδα του ΠΑΟΚ, του Ηρακλή. Του Όφη, του Πανιωνίου. Να μην σου πω τώρα Ολυμπιακού Παναθηναϊκού ΑΕΚ. Τώρα κάθε χρόνο φεύγουν 5-10 παίκτες, έρχονται άλλοι 5-10. Και οικονομάει ο άλλος 16 εκατομμύρια. Και όχι, πέρα από αυτό, ο παδός. Έτσι. Κάπου τα χάσει, λένε πως τι έγινε. Έτσι, μπράβο. Έτσι. Δεν με ενδιαφέρει εμένα ο νέος. Θα τον πουλήσει, ρε. Θα τον πουλήσει, τους πούλησε όλους, ρε. Πουλάει το Μήτρογλου, παίρνει 15 εκατομμύρια και μου φέρνει ποιον να φαντάζεις, το Βαϊντές. Και πάει και χάνει μια πρόκριση από τη Μάντσεστερ που την είχε να πάει στο 8. Δηλαδή, τι να πω τώρα. Και τώρα πουλάει τον αυτόν που πούλησε εδώ χθες, το Μιλιβόγεβιτς. Και πάει και παίρνει τα δύο αραπάκια με 100.000. Δηλαδή, έλεος, αυτή η φίλαθλη ρε πούστη, τα γιαούρτια, το ξύλο του Μπαρτζόκα το ξεχάσανε. Που πανηγυρίζουν και κάτι εδώ παδί που παίρνουν σε σένα Ολυμπιακοί. Δεν θυμάμαι πώς τους λένε. Υποστηρίζουν αυτή την ομάδα. Ο Ολυμπιακός ο σωστός είναι να δει τα ελαττώματα της διοίκησης και του προπονητή και να τα βγάζει έξω. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα, ρε Γιώργη. Ας το ακούσουν όλοι οι άλλοι, και εγώ Ολυμπιακός είμαι. Υποφέρω στη θέση του Γκαλέτη το Μανθάτη τώρα. Κάτσε καλά, ρε. Άκουσε. Πρέπει να γίνει αυτό. Αλλά το έχω ξαναπεί κατά επανάληψη. Ο πιτσιρικάς ο ταλαντούχος, ο καλός που μπορεί να εξελιχθεί, πρέπει να παίζει όταν έχει τον κατάλληλο κορμό.
Όταν ο κορμός σου. Όταν χωράει να παίξει μέσα και ένα. Χωράει ένα-δύο πιτσιρικάδε και να ενσωματωθούν. Αλλά όταν δεν υπάρχει ο κορμός. Όταν έξω από το μπουχαλάκι. Τι να αυτό το πράγμα. Εδώ πέρα έλεγα στο δεύτερο ημίχρονο. Πώς είναι δυνατόν να κατέβει μπάλα και να πάει στα δίχτυα του Άρη. Πώς είναι δυνατόν με αυτή την ομάδα. Δεν υπήρχε περίπτωση. Δεν υπήρχε περίπτωση. Δεν έχω τίποτα με τα παιδάκια, αλλά δεν κάνει τώρα στο θρύλο τώρα να παίζουν τώρα, δεν ξέρω εγώ. Ο θρύλος θέλει αστέρια. Σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ. Γεια καλά. Πάμε στον επόμενο, έλα. Αυτός που πήρε δεν είναι κανονικός Ολυμπιακός, είναι τραβεστή Ολυμπιακός. Καλώς τον. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός νίκησε 2-0 και αυτά που λέει αυτός εγώ τα γράφω, ξέρεις που. Εσύ τα γράφεις, αν δεν τα γράφουν, πιάσεις τα και κούρευτο. Εσύ Παναθηναϊκής, δεν ξέρω γιατί ναι, Παναθηναϊκής. Ναι, ναι, Παναθηναϊκής εγώ. Εγώ που είπα να μου ότι ο Παναθηναϊκός είχε καρκινικούς νύχτες πάνω από το κανονικό. Παναθηναϊκής. Το 3.000 θα γίνει ομάδα Παναθηναϊκός. Με κοίτα σε κάνουν οι άλλοι. Τον εαυτό σου κοίτα. Ο Ολυμπιακός καλά πάει. Από αποτελέσματα στην Ελλάδα καλά πάει φυσικά. Από προβλέψεις θέλω να μου πεις τι θα κάνει με την Οσμανλή. Εκεί δεν μπορεί ξέρω. Να πεις. Δεν άμα ξέρω, πεις, δεν ξέρω. Άμα μου πεις μα καταρχήν δεν ξέρω αυτή την ομάδα. Δεν ξέρω αυτή την ομάδα, δεν τα δούμε. Στην πορεία. Είναι λέει η απόγονη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ναι, 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 ναι. Γεια χαρά, σε ευχαριστώ. Γεια χαρά, γεια. Γεια χαρά. Έλα φίλε μου. Έλα Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Όποιος έχει όπως εσύ κάνει παρέα με τον Νίκο τον Αλέφαντο και εγώ, το κοινό μας φίλο, στον Πανελλήνιο εγώ, η μεγαλύτερη και συνεχόμενη ατάκα του, μήπως ξέρεις, τη θυμάσαι ποια είναι Γιώργο? Λέει πολλές, πες. Όχι μία. Οτιδήποτε γελάει και λέει σπάω πλάκα. Η μεγαλύτερη ατάκα του που έλεγε στον Πανελλήνιο, όποιος δεν του άρεσε, πάω πλάκα με τον Α' ποδοσφαιριστή, με τον Α' προπονητή, με τον Β'. Το ίδιο κάνω και εγώ, όχι δηλαδή, με σοβαρότητα. Ειδικά με τους άρρωστους γενικά των ομάδων. Ειδικά οι περισσότεροι που βγαίνουν από τον Ολυμπιακό, ειδικά ο πρώτος που βγήκε χθες, είχε βγάλει όλους τους παίχτες όλων των ομάδων άχρηστους πλην του Ολυμπιακού. Αν δεν κάνω άνθρωπο, δεν τον ξέρω τον άνθρωπο, δεν με ενδιαφέρει. Και έλεγε ότι ας κατέβει ο Παναθηναϊκός, λέει, με τους πιτσιρικάδες στα Γιάννενα. Και το απαντώ εγώ σαν γνήσιος Παναθηναϊκός και σωστός. Εγώ προσωπικά και οι περισσότεροι φιλάθλοι να σπέξουν τα παιδάκια με τους νέους, να αγωνιστούν και θα είμαι και 5 γκολ. Θέλουμε να κερδίζουμε όλοι, φίλε του Ολυμπιακού. Ας παίρνουν να αγωνιστούν, να ιδρώσουν τη φανέλα και ας χάνουν. Εμείς το ξέρουμε, δεν έχουμε. Αλλά άμα τους βλέπουμε να αγωνίζονται, θα χαρούμε λίγο την ήττα μας. Αν όμως δεν τους βλέπουμε σαν αυτούς που βλέπουμε τώρα, στενοχωριόμαστε και με τη νίκη, Γιώργο. Να είστε πάντα καλά. Γεια χαρά, φίλε. Γεια χαρά, γεια χαρά. Έλα, φίλε μου. Γιώργο. Έλα. Καλησπέρα. Μερσινιάς είμαι. Ο καλός ο Αναβάτη. Σε πήρα να σου πω συλληπιτήρια για το γεγονός. Σε ευχαριστώ, ε. Κουράγιο, σε ακούω συνέχεια. Δεν μπορώ να σε βγάλω όμως. Γι' αυτό σε πήρα να σου πω στα συλληπιτήρια μου και κουράγιο. Σε ευχαριστώ αύριο πολύ. Αύριο έχουμε αγώνα. Αύριο, ε. Σάββατο, εντάξει. Κάθε Σάββατο γίνονται τώρα, ε. Ναι, ναι. Και από ό,τι μου έχουν πει, έχουν φέρει πολλά καλά άλογα. Ε, δεν τα ξέρουμε όμως εμείς τώρα, εδώ είναι το άσχημο τώρα. Εδώ είναι το άσχημο. Εντάξει Γιώργη. Σε ευχαριστώ πολύ, ρε. Μπορεί να είσαι καλά, το λέμε. Για καλά, φίλε, για καλά. Σε ηλικία 38 χρονών, ο Λάμπαρντ, ο Φρανκ Λάμπαρντ, που όπως εγώ τον έλεγα καλλιγούλα, αποφάσισε λέει, να σταματήσει το ποδόσφαιρο. Έφτασε η ώρα, λέει, έπεσε στους New York, εκεί στην Αμερική, να σταματήσω, λέει, την ενεργό δράση και να ασχοληθώ να γίνω προπονητής. Αργά το κατάλαβε. Αργά του ειδοποίησε ότι πρέπει να σταματήσει 38 χρονών. Εν πάση περιπτώσει. Πόσο δεν συγκέλυσε. Αλλά με αυτόν και με τον Γκέραντ, η Εθνική Αγγλίας, από τα τρία πήρε το μακρύτερο για πολλά χρόνια.
Αντίθετα, ένα άλλο παίκτη 44χρονών τερματοφύλακα τη Εθνική Αιγύπτου. Οδήγησε την Αίγυπτο στον τελικό. Έπιασε δύο πέναλτι στο ημιτελικό. Και αν πάρει και αυτό το κύπελο του Παναφρικανικού η Αίγυπτο, θα είναι το πέμπτο που θα πάρει ο ίδιο. Τρομαδό, 44χρονών. Να φανταστείτε ότι ένα συμπαίκτη του είναι αραβουλιαστικό κόρη του. Ποβερό. 20 χρονών πιστηρικά που έχουν μαζί στην Εθνική έχει αναμολιαστεί την κόρη του. Έλα, φίλε. Γεωργία, καλησπέρα. Καλώς τότε. Τι κάνει. Εδώ. Είχε αγωνία που χθε άκουγα που έλεγε θα περάσει ο Ολυμπιακός στον Άρη. Αγωνία είχα. Έλα. Έτσι το κατάλαβα, ξέρω. Έλα. Θα σου πω για το Μιλιβόγεβιτς. Μαζί είχαμε που είπε τσακωθεί, δεν είχαμε τσακωθεί. Ήμουν από αυτού που αφέβαλα για το Τσίμηρο. Όχι αφέβαλα, δεν είχε καμία σχέση με το Μιλιβόγεβιτς. Ναι. Ο Μιλιβόγεβιτς, Γιώργη, ο Τσίμηρο αμυντικά είναι πολύ καλό. Για αμυντικό χάρτη μιλάω. Ναι. Έτσι. Ακόμα σου πω, αμυντικά είναι πολύ καλό. Απλώ ο Τσίμηρο δεν πατάει περιοχή. Σωστό είναι αυτό που λε. Σωστό είναι αυτό που λε. Το βιογραφικό του έχει βάλει ένα γκολ στην καριέρα. Σωστό είναι αυτό που λες. Ο άλλος κατεβαίνει πιο ψηλός, έχει κεφάλι. Από τη ΡΑΤ στον Ερυθρό Αστέρα, στη Άντερλεχ και μετά στον Ολυμπιακό, έβαζε κάθε χρόνο 5 με 6 γκολ. Ο Μιλιβόγεβιτς για μένα είναι ένας τρίτος στο τίτλο. Ο Μιλιβόγεβιτς υπερτερεί του Τσίμηρο σε προσωπικότητα. Μπράβο. Εκεί υπερτερεί. Γιώργη, ναι, και αυτό είναι βασικό που λες. Ο Μιλιβόγεβιτς είναι ένα στυλ Στολτίδη, αλλά τεχνικά πολύ καλύτερος. Εκεί για μένα υπερτερούσε και το Στολτίδη. Το είχα πει, ο Μιλιβόγεβιτς θα πάει σε καλό πρωτάθλημα. Με πολλά λεφτά. Ναι, αλλά δεν πήγε σε καλή ομάδα. Εντάξει, Γιώργη, αυτό που λες είναι αλήθεια, αλλά αυτό ίσως είναι ένα σκαλοπάτι. Αυτό θα το δούμε στην πορεία. Ο άνθρωπος είναι 25 χρονών. Διάβασα κάτι σήμερα και τρελάθηκα. Η Μπενφίκα απέριψε πρόταση για το Σάμαρι. Με 20 εκατομμύρια ευρώ την απέριψε. Ναι. Λέω τι γίνεται, πάλι από Αγγλία. Εντάξει, Γιώργη, κάνουν την deal αυτή, άστοσε. Όχι, τι έγινε. Δώσανε δύο μεταγραφές, αυτοί οι δύο χαφ, και δεν έχουν χαφ. Λέει τώρα, άμα οδηγήσουμε και το σώμα, θα έχουμε χαφ. Αν τραυματιστεί κάποιο, τι θα δώσει. Δεν έχουν, δώσανε τα δύο καλά χαφ, τα δώσανε. Ναι. Γιώργη, ο Μιλιβόγεβιτς, αυτό που λες, σωστό. Εντάξει, πήγε σε 17η ομάδα τη Apex, του χρόνου μπορεί να πάει στην 7η, στην Everton. Ένα-δύο χρόνια, γιατί είναι 25, δεν το πήραν τα χρόνια. Μα το θέμα είναι ότι θα μπορούσε αυτό το Ολυμπιακό να πάει σε καλή ομάδα. Ναι, σίγουρα, Γιώργη. Αλλά εντάξει, τώρα... Γιατί ο Ολυμπιακός παίζει Ευρώπη, παίζει Champions League, παίζει. Εντάξει, Γιώργη, αυτό που λέει σωστό και λογικό είναι. Αλλά ο άλλος κάνει ένα βήμα. Πάει στο καλύτερο πρωτάθλημα. Ο Τσίμηρο δεν έχει μια πρόταση, λέει, ήρθε από Σέρβη και ομάδα 1-200. Γι' αυτό σου λέω καμία σχέση. Εν τω μεταξύ, επειδή είσαι και λίγο εγωιστής και αυτά που λες. Ο Μιλιβόγεβιτς δεν σ' άρεσε, ξέρω εγώ ότι το λέει σκοτώστα κτλ. Είναι σκοτώστα. Ακού, είναι δυνατός, παίξει σκληρός. Ξαφνικά μου είπες προχτές ο Σιώπης είναι καλύτερος. Για μένα ο Σιώπης είναι καλύτερος, θα εξελιχθεί καλύτερα από τον Μιλιβόγεβιτς. Μισό λεπτό. Το Σιώπη τον έχει πάρει ο Ολυμπιακός, τον έχει κλείσει, το έχει μάθει αυτό. Και το Ρισβάνι. Και το Ρισβάνι και το Λαΐφι και το τερματοφύλακα του Πανιωνίου. Θα έρθουν αυτοί όλοι στο. Και το Βέλιο. Ο Ολυμπιακός του χρόνου θα έχει μια 15 Ελλήνων παιχτών από του 25. Το θέμα είναι τι θα κάνει στους ξένους. Αν κάνει τρεις-τέσσερις βαρβάτες μεταγραφές που θέλει για μένα, θα πάει καλά στην Ευρώπη. Θα τις κάνει αυτό. Θα τις κάνει. Θα τις κάνει. Δηλαδή, διαβάζω τώρα χθες ότι έκλεισε το Σισε. Το ξέρεις αυτό. Άστο Γιώργο, αυτό θα πάει από ό,τι γράφεται στα Ντάλι Έγκη για να έρθει ο Λαϊφή. Εγώ το Λαϊφή που τον είδα στα Ντάλι Έγκη ευρωπαϊκά 2-3 παιχνίδια είναι καλό παιχνίδι. Καταρχήν είναι γρήγορο. Σαν αμυντικό. Δεν είναι σχέση τώρα με τον Ποτία και με το Βιάννα, είναι γρήγορο. Είναι ατού για μένα στο σημερινό ποδόσφαιρο. Λοιπόν, όσο για τους ξένους τους που έφερα από την Αγγλία, Γιώργο, μην τους υποτιμάς, θα τους δούμε. Αλλά όταν πας στο αγγλικό πρωτάθλημα, καταρχήν εκεί υπάρχει ταχύτητα. Την έχουνε. Δύναμη την έχουνε. Προπονημένοι καλά είναι, τακτικοί ξέρουν, θα τους δούμε τώρα. Μα για ποιους ξένους μιλάς τώρα, για τα μπακ τα δύο. Για τον Παρέδες. Και για τον Σοκό. Ο Σοκό έδειξε τα δύο μας που έπαιξε ότι. Απέχει παρασάγκας από τους υπόλοιπους αμυντικούς. Ναι, καταρχήν πέμπει την πλευρά. Γιώργη, έχει παίξει Λιόν, Βαλένθια και Λίβερπουλ. Ήταν καλό βιογραφικό. Σωστός. Δεν έχει καμία σχέση τώρα να πούμε τον άλλο το.
Εντάξει, λέμε για τον αυτό, ναι. Έχει παίξει αυτές τις ομάδες. Ναι, ναι, ναι. Ομάδες από τις καλές αυτές, δεν έχει παίξει. Ναι, αλλά και ο Ρωμαό έχει παίξει 5 χρόνια στη Γαλλία. Και δεν μου έχει δείξει τίποτα. Ο Ρωμαό έχει παίξει 8 χρόνια στη Γαλλία. Δεν μου έχει δείξει τίποτα μέχρι τώρα. Και χθες που μπήκε σαν αλλαγή. Μα Γιώργη, δύο παιχνίδια τον έβαλε. Τι να το, πού να το δω. Ο Ρωμαό τελευταία τριετία, 2 χρόνια με τον Πιάτσα, που είναι από τους καλούς προπονητές και δύσκολους, βασικός από 32 στις 39 παιχνίδια και ένα με τον Μίτσελ. Ναι, αλλά δεν με έχει δείξει τίποτα, δε. Και χθες που έπαιξε. Χθες που έπαιξε ένα τέταρτο. Τι να δω, δηλαδή συγγνώμη, πού να το δω παίχτε εγώ. Δύο παιχνίδια που έχει παίξει ένα ημίχρονο, το άλλο ένα παιχνίδι κανονικά. Ένα ημίχρονο και το άλλο 6 λεπτά, τι να το δω. Μπορεί και ο Σοκό έπαιξε δύο παιχνίδια, αλλά έδειξε κάτι. Καλά, στο Σοκό φαίνεται ότι έκανε το παιχνίδι. Αυτό λέω. Εντάξει, ο Σοκό δεν βρίσκει τυχαία στην Αγγλία. Όταν βλέπει παίχτα την Αγγλία, μην τον υποτιμά. Ο Απόλλωνας μεθαύριο παίζει πάνω στα δέρκατα, ε. Και αμέσως μετά Τετάρτη παίζει με τον Άρη εδώ. Θα πάω στο γήπεδο με τον Άρη. Και εγώ λέω να πάω στο γήπεδο. Τετάρτη. Σήμερα βρέθηκα με έναν απολογίζω και στο Απόλλωνα κάτω. Μου λέει Γιώργη, θα πάμε. Πάμε, του λέω. Κανονισέ το, φύγαμε, του λέω. Πάντως μου άρεσε. Εχθές εμένα μου άρεσε. Δηλαδή για β' εθνική είναι καλή ομάδα. Από πολλές στη Σούπερ Λίγκα είναι καλύτερος. Καλή ομάδα. Σωστός. Και βγαίνει ωραία και αμήνε, είναι καλή ομάδα. Από τις μεσαίες ομάδες, από 5-6 ομάδες, μη σου πω, από όλες είναι καλύτερος. Ο Άρης είναι ομάδα. Δηλαδή πρόγραμμα... δικαιούται να ανέβει στην Αλφα Εθνική. Δικαιούται, έχει φαριά φανέλα. Έχει κόσμο πάνω απ' όλα. Έχει κόσμο απ' όλα. Και με 2-3 προσθήκες ο Αναστόπουλος μεταξύ ξέρει και παίζει τη στείλει την ομάδα αμυντικά καλά. Όχι, τι λέω, αλλά κάνει. Ιταλικό στυλ. Επιρροή ιταλική έχει. Έγινε, δε σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Για καλά. Έλα, φίλε μου. Έλα, και εγώ. Έλα, δε. Λοιπόν, και εγώ έκανα το ρεπορτάζ. Ναι. Και έμαθα ότι ο Ολυμπιακός στο εξωτερικό έχει δανείσει 17 παίκτες. Έχει. Δανείσει 17 παίκτες. Μάλιστα. Τον οποίο οι περισσότεροι, όχι όλοι, είναι μερικοί που παίζουν σε β' εθνικές. Αντιλαμβάνεσαι ότι αυτός είναι πλούτος. Πώς το βλέπει ο καθένας, γιατί και υπάρχει και μια ισονομία στην Ελλάδα, γιατί παλιά τον κατηγορούσαν τον Μαρινάκη. Είναι ο Ολυμπιακό ότι έχει δανείσει πολλούς μέσα στην Ελλάδα, οπότε υπήρχε μια αλλίωση. Δεν ξέρω. Αυτό ήταν γεγονός ότι είχε δανείσει πολλούς ελληνικές ομάδες. Οπότε για να τελειώνουμε με τις αλλοιώσεις, τους έστειλε προς τα έξω. Αυτό καλό είναι και για τον Έλληνα ποδοσφαιριστή. Τώρα ήμουν έτοιμο να σε ρωτήσω χθες, λαμβάνοντας αφορμή από ένα μήνυμα που πήρες, αν είχε κλείσει η μεταγραφή του Σάμαρη την Ζενίτ. Όχι, όχι, όχι. Τώρα, δεν όχι, έκλεισε, ναι. Όχι, όχι, δεν το δίνει η Μπενφίκα. Το ξέρω και άκουσα αυτή την πρόταση που απέρριψε η Μπενφίκα. Ναι. Και την απέρριψε την πρόταση επειδή δεν έχει χαφ πια. Πούλησε τα δύο καλά χαφ και έχει μείνει ορφανή. Ναι. Ναι, εγώ δεν θέλω να ερευνήσω γιατί τον απέριψε η Μπενφίκα. Εγώ θα πω αυτή η εκκλησία τόσο ακόροιδα είναι που δίνουν 20 εκατομμύρια για αυτόν τον κλειδοκόπο. Τι να πω, παιδιά, εντάξει. Ό,τι θέλετε, πέστε, ας πούμε. Και αυτός ο πρώτος ο Ολυμπιακός, αν αυτός είναι ο Ολυμπιακός, εγώ έχω ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα. Έγινε, ρε, για καλά. Έλα, φίλε. Ναι. Μας ακούτε? Έχω ένα μήνυμα εδώ από τον Νικόλα που γράφει: Γιώργο, ο Μπέντο φταίει ή αυτό το συνοθήλευμα από σαπάκια που έχει μαζέψει η διοίκηση. Έλα, φίλε. Κύριε Γεωργίου, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα. Κύριε Γεωργίου, τα συλληπιτήρια της οικογένειάς μου για το χαμό του τάσου σας. Σε ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι η Σταυρούλα να σας δίνει τόσες χαρές και να είναι τυχερή στη ζωή της. Είμαι ο Σάββας Ζευγαρούπλος, παλέμαχος ποδοσφαιριστής του Πανιόνιου. Όσο για τον Πανιόνιο, ναι, που τίμησα τη φανέλα του, θέλω να πω τα εξής. Αν και μέσα στο γήπεδό μας αντικούμαστε συνέχεια από τη διαιτησία, δεν λέω για εκτός έδρας, γιατί αυτό το έχουμε συνηθίσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Τα μαύρα κουράκια της διαιτησίας έχουν το θράσος να μην μας σέβονται ούτε στο γήπεδό μας να μας παίξουν 50-50. Τους στέλνουμε ένα μήνυμα. Εμείς Πανιόνιοι που στείλαμε το Βαρντινογιάννη στο σπίτι του το 1998, ήμουνα τότε στη διοίκηση, είναι αλητής και όλοι παρέα με γνωρίζουν σαν πουτζής, ήμουνα με ψυχωτής της ομάδος. Λοιπόν, το 98 το στείλαμε στο σπίτι του, γιατί το 92 και το 96 μας έστειλε δύο φορές στη Β' Εθνική και είχε σκοπό να μας στείλει και το 98. Μην ξεχνάτε ότι ισοβαθμίσαμε με τον Πανελευσυνιακό 32-32 βαθμούς και σωθήκαμε τη χρονιά που πήραμε το κύπελο
γιατί είχαμε κερδίσει 3-0 στη Νέα Σμύρνη και χάσαμε 1-0 στην Ελευσίνα. Εύχομαι να προσέχετε την υγεία σας. Χαίρομαι που ξεπεράστηκε το πρόβλημα, αλλά θέλει μεγάλη προσοχή. Ευτυχώς. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Έχετε επιλέξει, ευχαριστώ πολύ. Για χαρά. Για χαρά, για χαρά. Και ο Στάδης μου γράφει, Γιώργο, θέλω να πω, λέει, στο Ρονάλντο που πήρε χθες τηλέφωνο και έλεγε τι έχει κατακτήσει ο Σουάρες, θέλω να του πω ότι έχει σηκώσει με την Ουρουγουάη Κόπα Αμέρικα το 2011 και στο Μουντιάλ του 2010 έφτασε την Ουρουγουάη στους 4. Επίσης με την Μπαρτσελόνα τα έχει κερδίσει όλα και με τη Λίβερπουλ την πήρε μόνος του από το χέρι για να αντιστρέψει πρωταθλήτρια μετά από 25 χρόνια, αλλά ο άλλος, ο Κατσαπλιάς, γλίστησε και χάσανε το πρωτάθλημα από τη Manchester City. Στο μεταξύ, όπως γράφουν όλες οι εφημερίδες, ο Μασούντ έχει κλείσει το καλοκαίρι στον Παναθηναϊκό. Έχει μείνει ελεύθερος, δεν υπέγραψε καινούριο συμβόλαιο με τον Πανιόνιο και όλες οι εφημερίδες στη χώρα του γράφουν πως έχει τελειώσει η μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό. Καλός παίκτης, τον έχουμε δει επανειλημμένα. Ψηλό πρόβλημα είναι η ηλικία του. Είναι 33. Θα πάει στον Παναθηναϊκό 33, όπως γράφουν εκεί, και θα απογράψει 2 χρόνια συμβόλαιο μέχρι το 35. Αυτό το πράγμα εμένα κάπου δεν μου αρέσει. Να παίξει ένα ποδοσφαιριστή 32 χρονών. Δεν έχει μέλλον. Αλλά ότι είναι καλός παίκτης, το έχει δείξει. Είναι καλός. Γιώργο, εγώ είμαι εξής και θέλω να δώσω συλληπιτήρια στην οικογένεια του Μίλτου Παπαποστόλου που πέθανε. Φίλε μου, δεν πέθανε μόνο ο Μίλτος Παπαποστόλου, πέθανε και ο Πετρίδης, ο παλιός παίκτης ΑΕΚ. Ο Παπαποστόλου πρέπει να είναι γεννημένος το 35 και ο Πετρίδης το 38. Να σου πω ότι ο Παπαποστόλου, με τον Παπαποστόλου μάλλον τον Μίλτο, είμαστε φίλοι. Ειδικά όταν ήταν στην εθνική ομάδα, ήταν για 4 χρόνια προπονητής στην εθνική ομάδα. Και εγώ τότε έκανα και ρεπορτάζ εθνική στο φίλαθλο. Παλαιομοδίτης σε χαρακτήρα και σε μυαλό. Καλό παιδί, καλός άνθρωπος. Προπονητικά λίγα πράγματα. Στην ΑΕΚ όμως είχε προσφέρει πολλά. Έλα, φίλε. Γιώργο μου. Έλα. Καλησπέρα, ο Γιάννης ο Μπαρδουνιώτης είμαι. Γεια σου, ρε Γιάννο, τι κάνεις, αγόρι μου? Είμαι πολύ καλά. Σου στέλνω τα πιο θερμά και εγκάρδια συλληπιτήρια μου. Σε ευχαριστώ και πολύ. Και εύχομαι να έχεις χρόνια καλά και καλή υγεία, Γιώργο μου. Σε ευχαριστώ πολύ, ρε. Σε ευχαριστώ πολύ επίσης. Λοιπόν, εγώ πήρα να σου πω 2 λόγια μόνο για το μπασκετικό Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Ναι. Τα οποία βέβαια θα αυτό, αυτό με τον Ολυμπιακό που είδα λίγο. Ρε παιδί μου, βουπ και μέσα, βουπ και μέσα, βουπ και μέσα, βουπ και μέσα. Τι γίνονταν εχθές? Κοίταξε να δεις τώρα, αυτά είναι θέμα μέρας τώρα. Αυτό λέει, μα το έχω πει, ρε. Το μπάσκετ τι είναι, τα βάζεις, κερδίζεις. Δεν τα βάζεις, έχασες. Στο καναβάτσο, σίγουρα. Αλλά αυτό τα βάζε, να πούμε σε αιθμό. Κοίταξε, το αντίστοιχο έγινε και στο μεταξύ του παιχνίδι που έφαγε, ας πούμε, μέσα σε ένα δεκάλεπτο 3 σούτ από το Rivers και άλλα 3 σούτ από το Singleton και έχασε το παιχνίδι. Με βάλει 7 τρίποντα, πρέπει να βάλει 10 μετά για να κερδίσει. Αυτά είναι η μέρα των παιχτών. Εγώ θεωρώ ότι στην Ευρώπη οι παίκτες δεν έχουν τεράστια διαφορά. Δηλαδή, ούτε οι Ρώσοι παίκτες είναι κατώτεροι των Ελλήνων, ούτε οι Ισπανοί παίκτες, ας πούμε, είναι κατώτεροι των Ελλήνων. Υπάρχει, οι Αμερικανοί είναι αυτοί που κάνουν τη διαφορά και δίνουν, ας πούμε, το κάτι το διαφορετικό στο στοιχείο. Εσύ ξέρεις, μου κάνει εντύπωση. Ναι. Φενέρμπαξε, Παναθηναϊκός, Παναθηναϊκός, CSKA. Ναι. Πέσει ο Μπράντοβιτς εδώ μέσα, βάζει δεύτερη πεντάρα να κερδίσει ο Παναθηναϊκός. Ναι. Πέσει ο Παναθηναϊκός έξω, κάθεται και χάνει για πλάκα. Πέσει η Φενέρμπαξε μέσα στην Τουρκία, η CSKA μέσα στην Τουρκία χάνει για πλάκα. Ναι. Πέσει η Φενέρμπαξε μέσα στη Ρωσία, κερδίζει για πλάκα CSKA. Δηλαδή αυτό το τρίο, το τρίο αυτό, πολύ παράξενο. Είναι οι έδρες, είναι οι έδρες τώρα βέβαια. Δεν είναι οι έδρες, είναι τώρα οι σχέσεις. Τώρα ο Μπράντοβιτς. Εντάξει, κατάλαβα που το παραπέμπεις, γιατί εντάξει, ουσιαστικά αυτά τα παιχνίδια έχουν πιο φιλικό χαρακτήρα από πλευράς έντασης εννοείς και τέτοια πράγματα εννοείς. Πάντως όπως είναι η ιστορία, οι 4 ομάδες είναι για Final Four, CSKA, Ολυμπιακός, Ρεάλ και Φενέρ. Ναι, σίγουρα. Έχει γίνει μέχρι τώρα. Σίγουρα. Εγώ αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι ο Ολυμπιακός φέτος έμαθε να παίζει και χωρίς τα ηγετικά του στελέχη. Δείχνει επιτέλους ότι αυτός ο άνθρωπος, ο προπονητής, ο οποίος είναι πολύ σοβαρός άνθρωπος, παίρνει από τον κάθε παίκτη ό,τι μπορεί και χαρακτηριστικότερο παράδειγμα, ας πούμε, όλων είναι ο Μιλουτίνοφ, ο οποίος ήταν ένα νοθρό παιδί, το οποίο, ας πούμε, φέτος έχει αρχίσει και παίζει πιο δυναμικά, μπαίνει στις φάσεις, μαρκάρει. Δηλαδή, βλέπεις ότι αυτός ο άνθρωπος. Δεν σου κάνει εντύπωση ότι έχει την καλύτερη άμυνα?
Ναι, μαθαίνει την ομάδα να παίζει και χωρίς τους ηγέτες του. Έχει παίξει παιχνίδια και χωρίς Πρίντερς και χωρίς Λοτζές και χωρίς Πανούλη. Και αυτό είναι το πιο ωραίο που κάνει έτσι, με την ομάδα ο πλουραλισμός της. Αλλά και πάλι βλέπεις ότι οι Αμερικανοί είναι κομβικοί. Τώρα και τον Παναθηναϊκό, θέλω να σου πω το εξής, ότι είδες για το Διαμαντίδη που λέγανε ας πούμε διαφορές και τα λοιπά. Ο Διαμαντίδης δεν ήταν τόσο η παρουσία του, το σκοράρισμα. Ήταν η πληθωρικότητα που το χαρακτήριζε σαν παίκτη. Δηλαδή έφτιαχνε την ομάδα μες στο γήπεδο, την οικοκύρευε, την έστεινε, άλλαζε το ρυθμό. Έκανε άλλα πράγματα, τα οποία ο Καλάθης δυστυχώς αποδεικνύεται ανεπαρκής. Δεν μπορεί να τα κάνει το παιδί. Είναι ένας κόμπο γκάρντ, ο οποίος στο νου του τον έχει μόνο στην επίθεση, και αυτός και ο άλλος playmaker που έχει ο Παναθηναϊκός, ο James. Είναι παίκτες οι οποίοι έχουν σαν πρώτη επιλογή το Καλάθη και όχι την οργάνωση και το στήσιμο της ομάδας. Μάλιστα. Και βέβαια, εντάξει, έχουν κάποια εκτελεστική ικανότητα, ας πούμε, αλλά δεν σημαίνει αυτό ότι είναι πάντα έτσι. Και κοίτα τώρα να δεις τι έχει γίνει τώρα, παιδί. Δεν μπορεί ο Καλάθης αυτή τη στιγμή να σταθεροποιηθεί σε κάποια επίπεδα απόδοσης και έχει διακυμάνσεις. Ο Παναθηναϊκός είναι την Κυριακή χαρά και την Δευτέρα λείπει. Καταλάβεις τι γίνεται, και έχει φέρει διαφορά. Πιστεύω ότι πρέπει να καθαρίσει μετά την Γαλάτα. Εντάξει, και εγώ έτσι το πιστεύω, γιατί αν δεις το υλικό του, για μένα είναι μέσα στα δύο καλύτερα υλικά από τον παιχτό που έχουν στην Ευρώπη. Δυστυχώς. Αν αυτοί οι παίκτες παίζανε μαζί και ήταν και ο Διαμαντίδης παίκτος, δηλαδή θα κάνανε με το Σίγνετο και με το Ρίβες, θα κάνανε παπάδες μαζί, είναι σίγουρο αυτό. Απλά φαίνεται ότι δυστυχώς πέρασε η εποχή, ας πούμε, των παίκτων εκτελεστών μόνο κτλ. Τώρα παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και η οργάνωση, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και η ικανότητα στην πάσα, στη δημιουργία περισσότερο, σε τέτοια πράγματα παίζει. Γιάννο, σε ευχαριστώ πολύ. Τα φιλιά μου και την αγάπη μου, Γιώργο. Γεια χαρά, φίλε, γεια χαρά. Έλα, φίλε μου. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Σε ακούμε. Ναι. Τα συλληπιτήριά μου, αγαπητέ μου κύριε Γεωργίου. Σε ευχαριστώ πολύ. Για το αγόρι που χάσατε. Χαμηλώστε το ραδιόφωνο γιατί κάνει έκο. Ναι. Σας ακούμε. Με ακούτε. Βεβαίως. Στα συλληπιτήριά μου. Σας ευχαριστώ πολύ. Για το μεγάλο αγόρι που πέθανε. Να είστε καλά, να το θυμόσαστε εσείς και η οικογένειά σας. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Τώρα, ένα λεπτό τώρα, ναι, σου πω για, ναι, κάτι άλλο. Ναι. Για την Κέρκυρα, τι υπολογίζετται? Θα καθίσει στην Αλφα-Εθνική? Ναι. Θα καθίσει. Μπράβο. Δείχνει ότι θα σωθεί. Εντάξει. Ευχαριστώ πολύ. Γεια χαρά, φίλε. Γεια χαρά. Άντε, γεια χαρά σου. Έλα, φίλε. Ναι. Έλα. Σε ακούμε. Σε ακούμε. Είμαι ο Λέκας του Ηλίας, αγαπητή και Γεωργίου. Πάνω απ' όλα να σας ευχηθώ. Δεν ευχηθώ και λάθος. Να δώσω σας ειλικρινή μου συλληπιτήρια για τον Αδόκη και το χαμό του ιού σας. Σας ευχαριστώ πολύ, φίλε. Κάποτε γράφαμε μαζί και στο φύλαθλο, όταν είχε την αρχισυνταξία ο Καραγιαννίδης. Έγραφα εγώ τις ρεπορτάζ ετρό και τις αμαρτωλές σελίδες του ελληνικού ποδοσφαίρου τις Κυριακές. Πώς είναι τις επιδετός, είπες? Λέκας Ηλίας. Λέκας, θυμάμαι. Τολμώ να αυτοχαρακτηριστώ. Θυμάμαι. Υπάρχουν ατράνταχτες επιχειρήματα. Είμαι ο αυθεντικός ιστορικός του ελληνικού ποδοσφαίρου. Έχω γράψει δίτομες ιστορίες της ΑΕΚ, του Ολυμπιακού, του ΠΑΟΚ και έχω αρθρογραφήσει σε όλες σχεδόν τις αθλητικές εφημερίδες. Φύλαθρο, αθλητική, εγώ από εκεί ξεκίνησα για 3 χρόνια, ότι στήθη γατρική και στην μπάλα και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Μάλιστα. Είχα αρχισυντάχθη το νούμερο 1 της Διευθύνσης Συντάξεως Ύλης του Παπαναγίου του της Καθημερινής και τα λοιπά. Θα ήθελα να μην σας κουράσω πολύ. Θα μπορούσα να πω πάρα πολλά για τον Μίλτο τον Παπαποστόλου. Ναι. Είχα διαπιστώσει ειδή σώμαση. Έτυχε να είμαι μπροστά σε ένα συμβούλιο της Καλυθέας που τον είχαν προλάβει προπονητή και πόσο τίμιος άνθρωπος ήταν και τη στάση κράτησε στο θέμα της αμοιβής του. Υπήρχε ένα μεγάλο πρόβλημα και δεν θα ξεχάσω, δεν έχω σημασία οι λεπτομέρειες, τη στάση που είχε κρατήσει για εντυπωσιάσει τους πάντες. Επίσης, στην Εθνική θα είχε επιτύχει μεγάλο πράγμα. Είχε ταπεινώσει την Ολλανδία, αν θυμόσαστε τη μεγάλη Ολλανδία, τη είχε πάρει 1-1. Με το σπαθί του, την οδηγούσε περίφημα την Εθνική Ελλάδος και θα είχε προκριθεί εάν είχε τιμωρηθεί στα έσχη της η Ολλανδία με την Κύπρο τότε που ανακάψουν τον τερματοφύλακα της Κύπρου, της Εθνικής Κύπρου. Δεν ξέρω αν τα θυμόσαστε όλα αυτά. Ναι, στο 1-1 το κόλτο και πάλι ο Σαλαβάκος. Μπράβο. Που είχε καταπρίξει και την ημέρα ο Κοφίδης και μας είχε ρίξει Βαλαδόρος ήταν κτλ. Επίσης και με τον Ολυμπιακό είχε φερθεί τίμα, γι' αυτό τον εμπιστεύτηκαν και ξέρω ότι ήταν ακαίος χαρακτήρας. Και παλαιομοδίτης, όπως πολύ σωστά είπατε, αλλά ήξερε μπάλα όμως. Και συντηρητικός, εντάξει, καμία αμφιβολία.
Επίσης με τον Ολυμπιακό, το οποίο σε πολύ δύσκολη χρονιά του 90 και που πρόσφερε το κύπελλο Ελλάδος. Ήταν και προπονητής του Ολυμπιακού. Ναι, ναι, θυμάμαι. Ναι, το 1989-90 το είχε πάρει. Είχε παίξει στον τελικό ο Ολυμπιακός Όφη και είχε αποκλείσει τον Πάγο, τον Παναθηναϊκό και εκείνο το μεγάλο Όφη της εποχής εκείνης, αν θυμάσαι στην Τουρκία. Βέβαια. Λοιπόν, και με την ευκαιρία θα πω ένα τελευταίο, θα ήθελα να πω. Φάγονται, δεν δίνουν σημασία οι σύγχρονοι δημοσιογράφοι κτλ. Και άλλοι περιορίζονται από το 60 και μετά. Υπάρχουν κατορθώματα και ρεκόρ που έχουν κάνει και οι άλλες ελληνικές ομάδες. Δεν μπαίνει συγχαρητήρια μόνο ο πρώτος, μπαίνει και ο δεύτερος, γιατί υπάρχει ο δεύτερος και ο τρίτος για να κασχέται ο νικάρης σπουδαίος αντιπάλους και πρόπια ο πρώτος, έτσι δεν είναι? Μάλιστα. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Λοιπόν, ένα μικρό παράδειγμα. Γράφουν και ξαναγράφουν ότι υπάρχουν 5 έτσι δεν θυμάμαι, ο Τσοκαταρίδης, ο Νεστορίδης, ο Δράκος ένας της Ρόδου. Ότι έχουν βάλει 5 τέρματα σε ένα και μόνο αγώνα, επίσημο, πρωτάθλημα. 8 γκολ είχε βάλει ο Ιφαντής. Πώς είπατε? Ο Ιφαντής, 8 γκολ με τον Απόλλωνα. Λένε ότι ο Σάββας ο Παπάζουγλου στην Αθηνική Ένωση Μελλανδίας είχε βάλει 10 γκολ στο 23-0. Κι όμως δεν είναι αυτά τα ρεκόρ. Το ρεκόρ Παμουσκαρή το έχει 1931-32 ο Νίκος Αγγελάκης, ο οποίος στις Απριλίου του 32 έριξε 6-1 στον Απόλλωνα και έβαλε και τα 6 γκολ αυτός. Σε 14 Κυριακές βγήκε πρώτο σκόρ με 15 τέρματα. Ο Άρης έκανε τρομερά πράγματα εκείνα τα χρόνια. Να σκεφτείτε ότι ήταν ο δεύτερος χρόνος εθνικής κατηγορίας. Η εθνική κατηγορία είναι θεσμός που πρωτοθεσπίστηκε προπολεμικά. Μην πλατιάζεις για να έχουμε χρόνο. Ο Άρης εκείνη την εποχή ήταν καλή ομάδα, έχει πάρει και το μοναδικό πρωτάθλημα του. Καλή ομάδα, καταπληκτική. Να σκεφτείτε ότι όλα τα. Ήταν πολύ πιο τίμια τα πράγματα, γιατί όλα τα παιχνίδια ήταν ντέρμπι. Υπήρχαν 8 ομάδες όλες στην πρώτη εθνική κατηγορία. Δηλαδή το πρωτάθλημα δεν παίζονταν σε 30 Κυριακές, σε 14. Και κατάφερε ο Άρης να ακούσει τα αποτελέσματα, αν δεν κουράζω. Όχι, όχι, δεν έχουμε χρόνο. Πρέπει να πάμε σε ειδήσεις, όμως και πάμε στον χρόνο. Όλα τα εκτός έδρας παιχνίδια είχε τα ρήφα σπορ. 3-0 στο Φάληρο, τον Ολυμπιακό, 3-0 την ΑΕΚ στην Αθήνα στο γήπεδο του Παναθηναϊκού, 3-0 τον ΒΑΟΚ στο γήπεδο του και δε στους άλλους. 6-1 στον Απόλλωνα, 7-3 στον Ηρακλή, 7-0 στον Παναθηναϊκό, τον οποίο τον αποκλείει και από το κύπελλο 7-2. Μόνο ο Εθνικός γλίτωσε με 2-1. Και ο οποίος υπήρχε ήταν ο κακός του δέμονας του. Σε ευχαριστώ πολύ, φίλε. Σε ευχαριστώ πολύ. Κάποια άλλη στιγμή τα λέμε πιο αναλυτικά. Σε ευχαριστώ πολύ. Για καλά. Πάμε γρήγορα σε ειδήσεις και επανερχόμαστε. Έχω ένα μήνυμα που μου λέει ότι Γιώργο, λέει, μου φαίνεται πολύ παράξενο. Παίζει ο Πας Γιάννα με τον Παναθηναϊκό και στο στοίχημα δίνουν απόδοση στον Άσο 2,80 και στο διπλό του Παναθηναϊκού 1,80. Μα είναι δυνατόν? Κι όμως φίλε μου είναι, αλλά πιστεύω ότι αυτές οι αποδόσεις σε Σαββατοκύριακο θα αλλάξουν. Έλα φίλε! Ναι, καλησπέρα, με σένα μιλάω. Βεβαίως. Ναι. Από την ημέρα που επανήλθες προσπαθώ να βγάλω γραμμή, σήμερα τα κατάφερα. Ναι. Έχω να σου πω δύο λόγια στη σταράτα. Μέχρι τώρα, σαν επαγγελματία, σαν άνθρωπο, πολλοί κόσμος σε εκτιμούσε και σε σεβότανε. Μετά τα γεγονότα που έζησες, να είσαι σίγουρος ότι έχεις και το θαυμασμό αυτού του κόσμου. Εύχομαι μεγάλες επιτυχίες, πολλές χαρές από την κορούλα σου, αντίπαλο δέος για τη στενοχώρια, στη στενοχώρια το αξέχαστούτά σου. Καλή συνέχεια, ψυχή βαθιά. Σε ευχαριστώ πολύ. Ψυχή βαθιά. Καλό σου βράδυ. Γεια χαρά. Πριν πάμε στους φίλους περιμένους γραμμές, θέλω να διαβάσω ένα μήνυμα από ένα φίλο που λέει ότι είναι ΑΕΚτζής και μου γράφει: Γιώργο, δεν θα εκπλαγώ καθόλου αν τελικά ο Ολυμπιακός χάσει το πρωτάθλημα. Όχι φυσικά από την ομάδα μου την ΑΕΚ, ούτε από τον Παναθηναϊκό. Αν το χάσει, θα το χάσει από τον ΠΑΟΚ που έχει πάρει μια μεγάλη φόρα. Και μην ξεχνάμε ότι ο Ολυμπιακός έχει πολύ δύσκολο πρόγραμμα στο δεύτερο γύρο. Φίλε μου, δεν είσαι μοναδικός που λέει αυτό. Εγώ προσωπικά δίνω λίγες πιθανότητες να συμβεί αυτό. Λίγες πιθανότητες. Αλλά δεν αποκλείεται. Έλα φίλε. Καλησπέρα κύριε Γιώργο. Καλησπέρα. Τα συλληπιτήριά μου για το γιο σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχετε δύναμη και υγεία στην οικογένειά σας. Να ρωτήσω, θέλω τον αγώνα το Απόλλων θα καλυφθεί τηλεοπτικά, γνωρίζετε? Δεν ξέρω αν καλυφθεί. Κοίταξε, μιλάς για το τρίκαλα Απόλλων.
για τον Άρη. Ο Άρης. Τετάρτη, ναι, αυτό είναι τον τέρμι, θα καλυφθεί οπωσδήποτε. Γιατί δεν το γράφει το πρόγραμμα και εγώ ίντερνετ δεν έχω, δεν χειρίζομαι. Και κάτι άλλο, ο Πετρίδης ήταν που έπαιζε και στο Βίζα στα Μέγαρα. Παλιά αλφαγική. Δεν ξέρω αν έπαιζε στα Μέγαρα. Πάντως στην ΑΕΚ το θυμάμαι ότι έπαιζε. Στην ΑΕΚ, αυτό γιατί ναι. Είχατε έρθει και στα Μέγαρα με το καφενείο, το φυλάκων. Ποια χρονιά θα ήταν τότε. Που κάναμε εκεί το καφενείο. Ναι, ναι. Δεκαετία 90. Δεκαετία πριν το 2000, ας πούμε. Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Μάλιστα, μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ και καλό βράδυ. Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Για καλά. Έλα. Έλα, Χωρίκη, εγώ είμαι. Καλώς το με. Έλα, μου καλησπέρα. Αντρέας από Πάτρα. Έλα, ρε Αντρίκο. Παναχαϊκή, έφυγε ο επιστήθιος φίλος, όπως μου είχες πει πέρυσι ο Κούγιας, και ησυχάσαμε. Τέλος πάντων, σε παίρνω για δύο πράγματα. Τώρα λέει πουλάει τις μετοχές με έναν όρο. Θα τους μπερδέψει κι αυτός. Να μείνει λίγο τσιόλι προπονητής. Τέλος πάντων, σε παίρνω για δύο πράγματα. Πρώτον, να σου ευχηθώ να είσαι δυνατός, σιδερένιος, γιατί έχει ανάγκη η κορούλα σου. Και αυτά που έχεις κρατήσει για το γιο σου, να τα κρατήσεις μέσα σου όσο μπορείς περισσότερο. Και θα σου δώσω και την κόρη μου να σου ζητήσει κάτι που στο έχει ζητήσει και πέρυσι. Στη δίνω τη Μαρία. Και να ακούω. Κύριε Γεωργίου. Γεια σου, ρε Μαράκι. Θέλω το So Hot No Better. Τον Γιώργη, τον Μπίτλς. Μαράκι. Ναι. Η επιθυμία σου γίνεται πραγματικότητα. Ναι. Να είσαι καλά, πόσο χρόνο είσαι. 9. Δηλαδή πας τρίτη. Τετάρτη. Τετάρτη, μεγάλωσες. Από μικρή φαινόσα θα μεγαλώσεις. Να είσαι καλά, Μαρία. Ευχαριστώ. Και να προσέχεις τον παπά και την μαμά. Πάμε στον επόμενο φίλο, έλα. Γιώργο. Καλώς το με. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ο Αντρέας Νταβουλάρης είμαι. Ο διαιτητής. Ναι. Είσαι καλά. Τα θερμά μου συλληπιτήρια, Γιώργο. Σε ευχαριστώ πολύ. Όχι, αν είμαι καλά, δεν πειράζει, είναι στο κρεβάτι είμαι. Τι έχει. Έχω πρόβλημα με το ισχύο μου και δεν μπορώ να περπατήσω. Τώρα μην μου πεις ότι ο γέρος είναι αποχέσιμο, θα πάει αποπέσιμο. Όχι, δεν πάω από αυτό. Είναι νωρίς ακόμα. Σωστός, μπράβο. Ναι, τι να κάνω. Εσύ τι κάνεις. Τι να κάνω. Ο πόνος είναι μεγάλος, Γιώργο μου. Αλλά το προσπαθείς να το προσπεράσεις και καλά κάνεις. Η ζωή συνεχίζεται εξ υποχρεώσεις σου, Γιώργο. Έτσι είναι. Κουράγιο. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Ναι. Τελικά ο Σιδηρόπουλος επελέγει να σφυρίξει το Μουντιάλ της Ρωσίας. Από τώρα. Βέβαια, ναι. Από το 18 είναι, ναι. Το 18 το Μουντιάλ, αλλά επελέγει από τώρα. Από τώρα, μπράβο. Ναι. Μπράβο. Στέκεται λιγάκι περισσότερο στο ύψος από άλλα παιδιά. Πάντως η διετσία πάει καλά τώρα, Γιώργο. Τώρα με τις αλλαγές πάει πολύ καλά. Δεν ξέρω τι συνέβη, τι συνέβαινε, τι γίνεται. Πάντως βλέπω πάει καλά η διετσία και μπράβο τους. Τα δύο παιδιά που κυβερνούν τη διετσία είναι παιδιά διαμάντια. Ελπίζω να βγει το πρωτάθλημα πιο άνετο τώρα, πιο ασφαλή. Στη Β' Εθνική να δούμε τι θα γίνει. Ναι. Στη Β' Εθνική να δούμε τι θα γίνει με τη διαιτησία. Εκεί είναι το φαΐ. Ζόρικο. Εκεί. Τι να κάνω. Έγινε, σε ευχαριστώ πολύ για Αντρέα. Καλό Σαββατοκύριακο. Περαστικά. Καλά, ευχαριστώ. Γεια χαρά. Έλα, φίλε. Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα. Καταρχήν, συλληπιτήρια για το γιο σου. Σε ευχαριστώ πολύ. Να ξέρεις πως η καρδιά ποτέ δεν ξεχνά. Αυτό βάλ' το καλά στο μυαλό σου. Μάλιστα. Τι να μιλήσουμε για ποδόσφαιρο. Εγώ δεν θέλω να μιλήσω για ποδόσφαιρο. Εγώ ήξερα αυτή την ιστορία και από παλιά. Και είχαμε ξαναμιλήσει και κάποτε στην τηλεόραση, αν θυμάστε. Δεν ξέρω τώρα τι ποδόσφαιρο. Πάντως... Θέλω να ξέρεις ότι τα αγαπάμε και μας αρέσει να σε ακούμε πάντα στο ραδιόφωνο. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ, ρε. Δύο είναι τα μεγάλα μάτς του Σαββατοκύριακου για το πρωτάθλημα. Πας για ένα Παναθηναϊκός και κυρίως Πανιόνιος Ξάνθη που ισοβαθμούν και οι δύο στη δεύτερη θέση. Πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι αυτό. Είμαι περίεργος να δω τι θα κάνει ο Ζουνίδης μέσα στα Γιάννηνα. Θα βάλει τους πιτσιρικάδες που έβαλε με τον Κυσαμικό. Για να δω. Κοντά μας ήταν και σήμερα Κοσμοτέ. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Γεια χαρά.
Όσκαρ και εγώ έκανα το ρεπορτάζ. Ναι. Και έμαθα ότι ο Ολυμπιακός στο εξωτερικό έχει δανείσει 17 παίκτες. Έχει. Δανείσει 17 παίκτες. Μάλιστα. Τον οποίο οι περισσότεροι, όχι όλοι, είναι μερικοί που παίζουν σε δύο εθνικές. Αντιλαμβάνεσαι ότι αυτός είναι πλούτος. Πώς το βλέπει ο καθένας, γιατί. Και υπάρχει μια ισονομία στην Ελλάδα, γιατί παλιά τον κατηγορούσαν τον Μαρινάκη. Είναι ο Ολυμπιακός ότι έχει δανείσει πολύ κόσμο στην Ελλάδα, οπότε υπήρχε μια αλλίωση. Δεν ξέρω. Αυτό ήταν γεγονός ότι είχε δανείσει πολλούς ελληνικές ομάδες. Οπότε για να τελειώνουμε με τις αλλοιώσεις, τους έστειλε προς τα έξω. Αυτό καλό είναι και για τον Έλληνα ποδοσφαιριστή. Τώρα ήμουν έτοιμο να σε ρωτήσω χθες, λαμβάνοντας αφορμή από ένα μήνυμα που πήρες, αν είχε κλείσει η μεταγραφή του Σάμαρη την Ζενίτ. Όχι, δεν το δίνει η Μπενφίκα. Το ξέρω και άκουσα αυτή την πρόταση που απέρριψε η Μπενφίκα. Ναι. Και την απέρριψε την πρόταση επειδή δεν έχει χάφτια. Πούλησε τα δύο καλά χάφτια και έχει μείνει ορφανή. Ναι, εγώ δεν θέλω να ερευνήσω γιατί τον απέρριψε η Μπενφίκα. Εγώ θα να πω αυτή η εκλέση τόσα κοροϊδά είναι που δίνουν 20 εκατομμύρια για αυτόν τον κοινοκόπο. Τι να πω, παιδιά, εντάξει. Ό,τι θέλετε, πέστε, ας πούμε. Και αυτός ο πρώτος Ολυμπιακός, αν αυτός είναι ο Ολυμπιακός, εγώ έχω ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα. Έγινε, ρε, για καλά. Έλα, φίλε. Ναι. Μας ακούτε. Έχω ένα μήνυμα εδώ από τον Νικόλα που γράφει, Γιώργο, ο Μπέντο φταίει ή αυτό το συνοθήλευμα από σαπάκια που έχει μαζέψει η διοίκηση. Έλα, φίλε. Κύριε Γεωργίου, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα. Κύριε Γεωργίου, τα συλληπιτήρια της οικογένειάς μου για το χαμό του τάσου σας. Σε ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι η Σταυρούλα να σας δίνει τόσες χαρές και να είναι τυχερή στη ζωή της. Είμαι ο Σάββας Ζουγαρούπλος, παλέμαχος ποδοσφαιριστής του Πανιόνιου. Όσο για τον Πανιόνιο. Ναι. Που τίμησα τη φανέλα του. Θέλω να πω τα εξής. Αν και μέσα στο γήπεδο μας αντικούμαστε συνέχεια από τη διαιτησία, δεν λέω για εκτός έδρας, γιατί αυτό το έχουμε συνηθίσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Τα μαύρα κουράκια της διαιτησίας έχουν το θράσος να μην μας σέβονται ούτε στο γήπεδο μας να μας παίξουν 50-50. Τους στέλνουμε ένα μήνυμα. Εμείς Πανιόνι, που στείλαμε το Βαρντινογιάννη στο σπίτι του το 1998, ήμουνα τότε στη διοίκηση, είναι αλυτζής και όλοι παρέα με γνωρίζουν σαμπουτζής, ήμουνα ψυχωτής της ομάδος. Λοιπόν, το 98 το στείλαμε στο σπίτι του, γιατί το 92 και το 96 μας έστειλε δύο φορές στη Β' Εθνική και είχε σκοπό να μας στείλει και το 98. Μην ξεχνάτε ότι ισοβαθμίσαμε με τον Πανελευσυνιακό 32-32 βαθμούς και σωθήκαμε τη χρονιά που πήραμε το κύπελο, γιατί είχαμε κερδίσει 3-0 στη Νέα Σμύρνη και χάσαμε 1-0 στην Ελευσίνα. Εύχομαι να προσέχετε την υγεία σας. Χαίρομαι που ξεπεράστηκε το πρόβλημα, αλλά θέλει μεγάλη προσοχή. Ευτυχώς. Αυτό που με ακούσατε. Έχετε επιλέξει, ευχαριστώ πολύ. Για χαρά, για χαρά. Και ο Στάδης μου γράφει, Γιώργο, θέλω να πω, λέει, στο Ρονάλντο που πήρε χθες τηλέφωνο και έλεγε τι έχει κατακτήσει ο Σουάρες, θέλω να του πω ότι έχει σηκώσει με την Ουρουγουάη Κόπα Αμέρικα το 2011 και στο Μουντιάλ του 2010 έφτασε την Ουρουγουάη στους 4. Επίσης με την Μπαρτσελόνα τα έχει κερδίσει όλα. Και με τη Λίβερπουλ την πήρε μόνος του από το χέρι για να αντιστρέψει πρωταθλήτρια μετά από 25 χρόνια. Αλλά ο άλλος, ο Κατσαπλιάς, γλίστησε και χάσανε το πρωτάθλημα από τη Manchester City. Στο μεταξύ, όπως γράφουν όλες οι εφημερίδες, ο Μασούντ έχει κλείσει το καλοκαίρι στον Παναθηναϊκό. Έχει μείνει ελεύθερος, δεν υπέγραψε καινούριο συμβόλαιο με τον Πανιόνιο και όλες οι εφημερίδες στη χώρα του γράφουν πως έχει τελειώσει η μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό. Καλός παίκτης, τον έχουμε δει επανειλημμένα. Ψηλό πρόβλημα είναι η ηλικία του. Είναι 33. Θα πάει στον Παναθηναϊκό 33, όπως γράφουν εκεί, και θα απογράψει 2 χρόνια συμβόλαιο μέχρι τα 35. Το πράγμα με ένα κάπου δεν μου αρέσει. Να παίρνει ένα ποδοσφαιριστή 32 χρονών. Δεν έχει μέλλον. Αλλά ότι είναι καλός παίκτης, το έχει δείξει. Είναι καλός. Γιώργο, λίγο μου αεξής και θέλω να δώσω συλληπιτήρια στην οικογένεια του Μίλτου Παπαποστόλου που πέθανε. Φίλε μου, δεν πέθανε μόνο ο Μίλτος Παπαποστόλου, πέθανε και ο Πετρίδης, ο παλιός παίκτης της ΑΕΚ.
Ο Παπαποστόλου πρέπει να είναι γεννημένος το 35 και ο Πετρίνης το 38. Να σου πω ότι ο Παπαποστόλου, με τον Παπαποστόλου μάλλον τον Μίλτο, είμαστε φίλοι. Ειδικά όταν ήταν στην εθνική ομάδα, ήταν για 4 χρόνια προπονητής στην εθνική ομάδα. Και εγώ τότε έκανα και ρεπορτάζ εθνική στο φίλαθλο. Παλαιομοδίτης σε χαρακτήρα και σε μυαλό. Καλό παιδί, καλός άνθρωπος. Προπονητικά λίγα πράγματα. Στην ΑΕΚ όμως είχε προσφέρει. Γεια χαρά. Για να είμαι ειλικρινής, χθες περίμενα περισσότερα από το Μαλθάτη. Είχα στραμμένο το βλέμμα μου επάνω του, διότι ο ίδιος μου έχει δώσει το δικαίωμα να τον πιστεύω και να επιμένω ότι είναι ταλέντο και θα αξιοποιηθεί. Χθες περίμενα περισσότερα πράγματα από τον Πιτσιρικά. Θα μου πείτε ότι ο αντίπαλος που είχε ήταν καλός, ήταν σκληρός, τον έβγαζε από κοντά, από πολύ κοντά. Εν πάση περιπτώσει, περίμενα περισσότερα από τον Πιτσιρικά χθες. Με εξέπληξε ο Άρης. Καλή ομάδα, ειδικά για Β' Εθνική, είναι καλή ομάδα. Έχει κάνει πολλές μεταγραφές. Πιστεύω ότι είναι το πρώτο φαβορί για άνοδο. Έλα φίλε. Γεια σου Γιώργη. Γεια χαρά. Έλα, γεια. Καλησπέρα, δύναμη, κουράγιο και όλα. Σε ευχαριστώ πολύ. Εντάξει. Αυτό που είπες με τον Ολυμπιακό, Ολυμπιακός είμαι. Ναι. Έτσι. Τον είδες τον αγώνα. Ναι, είδα. Είδες. Τα γιοχαρίσματα τα άκουσες. Στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο. Στο δεύτερο ψιλοβελτιώθηκε. Όχι δα, όταν έχανε τις ευκαιρίες ο Άρης. Μιλάς για το τελευταίο δεκάλεπτο. Βέβαια τώρα. Μα κοίταξε, είναι γνωστό ότι η άμυνα του Ολυμπιακού είναι για τον Γαϊδάρο Καβάλα. Έτσι πράγμα. Είναι γνωστό, το βλέπουμε εδώ και μήνες. Μπορείς να μου πεις, εδώ εγώ είμαι Ολυμπιακός, φανατικός, φίλαθλος, το ό,τι θες πες το οπαδός. Να παρακαλάω να χάσει ο Ολυμπιακός. Για να πέσουν σφαλιάρες στον πέντο, αλλά στείλε μπαρτσόκα. Αυτό παρακάλαγα εγώ. Δηλαδή, πώς θα φύγει αυτός ο άνθρωπος, μπορεί να μου πεις. Παρακάλαγα να ισοφαρίσει ο Άρης, να γίνει κάτι, να φύγει αυτός ο άνθρωπος. Τι πάει να κάνει, δηλαδή, ρωτάει εμένα αν θέλω να βλέπω τους πιτσιρικάδες μέσα. Κοίταξε, το ότι βάζει πιτσιρικάδες και παίρνει αποτελέσματα, του έχει δώσει πόντους. Από την άλλη μεριά όμως έχουν αφαιρεθεί πολλοί πόντοι από τον τόπο που αμήνεται. Πάρα πολύ. Μιλάμε για ένα σούργελο. Ένα σούργελο ήταν ο Ολυμπιακός εχθές. Και δεν μου λες, αυτοί οι πιτσιρικάδες που λένε όλοι οι φαρισαίοι. Όχι, εμένα ο μόνος που μου αρέσει είναι ο Μανθάτης. Οι άλλοι όχι. Να σου πω κάτι. Τώρα θα ερχόμουν στο Μανθάτη. Μόνο που σκεφτόμουν ότι στη θέση του έπαιζε ο Μυραλάς. Τρελαίνομαι. Εντάξει, μόνο να σκεφτείς ότι θέλεις να έμπαιζε ο Γκαλέτη. Εντάξει, μη συγκρίνεις. Μη συγκρίνεις. Εγώ θέλω να βλέπω τον Ολυμπιακό αστέρια. Δεν θέλω να βλέπω τώρα νεανική ομάδα και στο κάτω-κάτω οι νέοι. Πρόσεχε. Πες ότι βγαίνει ένας για να τον πουλήσει ο Μαρινάκης να οικονομήσει. Άμα θα μου υπογράψει ότι θα τον κρατήσει μέχρι να πεθάνει στον Ολυμπιακό, σωστό. Δηλαδή τι δεν τα παρά. Που βγαίνουν οι άλλοι να παίξουν, λέει οι νέοι. Ποιοι νέοι, ρε. Σε ένα χρόνο να παίξει θα τον πουλήσει και να πάρει 20 εκατομμύρια. Δεν θα τον κρατήσει την ομάδα. Οπότε για ποιο νέο μιλάμε. Ξέρεις τι γίνεται. Η μεγαλύτερη της ηλικία έχουν πάθει ένα ψυχολογικό τρελαλά από αυτή την ιστορία. Ακριβώς. Που συμβαίνει σε όλες τις ομάδες. Κάποτε η ενδεκάδα μιας ομάδας ήταν σταθερή για πολλά χρόνια. Έτσι πέρα. Εγώ δεν παιδί μου ήμουν απολωνιστής. Ήξερα την ενδεκάδα. Ήξερα την ενδεκάδα του Άρη. Ήξερα την ενδεκάδα του ΠΑΟΚ, του Ηρακλή. Του Όφη, του Πανιωνίου. Να μην σου πω τώρα Ολυμπιακού Παναθηναϊκού ΑΕΚ. Τώρα κάθε χρόνο φεύγουν 5-10 παίκτες, έρχονται άλλοι 5-10. Και οικονομάει ο άλλος 16 εκατομμύρια. Και όχι, πέρα από αυτό, ο παδός, κάπου τα χάσει, λένε πως τι έγινε. Έτσι, μπράβο. Έτσι. Δεν με ενδιαφέρει εμένα ο νέος, θα τον πουλήσει, ρε. Θα τον πουλήσει, τους πούλησε όλους, ρε. Πουλάει το Μήτρογλου, παίρνει 15 εκατομμύρια και μου φέρνει ποιον, ρε, ποιον να φαντάζεις, το Βαϊντές. Και πάει και χάνει μια πρόκριση από τη Μάντσεστερ που την είχε να πάει στο 8. Δηλαδή, τι να πω τώρα. Και τώρα πουλάει τον αυτόν που πούλησε εδώ το χθες, τον Μιλιβόγεβιτς. Και πάει και παίρνει τα δύο αραπάκια με 100.000. Δηλαδή,
Έλεος, αυτοί οι φύλαθλοι ρε πούστη, τα γιαούρτια, το ξύλο του Μπαρτζόκα το ξεχάσανε. Που πανηγυρίζουν και κάτι εδώ παδί που παίρνουν σε σένα Ολυμπιακοί. Δεν θυμάμαι πώς τους λένε. Υποστηρίζουν αυτή την ομάδα. Ο Ολυμπιακός ο σωστός είναι να δει τα ελαττώματα της διοίκησης και του προπονητή και να τα βγάζει έξω. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα ρε Γιώργη. Ας το ακούσουν όλοι οι άλλοι, και εγώ Ολυμπιακός είμαι. Υποφέρω στη θέση του Γκαλέτη το Μανθάτη τώρα. Κάτσε καλά, ρε. Άκουσε. Πρέπει να γίνει αυτό. Αλλά το έχω ξαναπεί κατά επανάληψη. Ο πιτσιρικάς, ο ταλαντούχος, ο καλός που μπορεί να εξελιχθεί, πρέπει να παίζει όταν έχει τον κατάλληλο κορμό. Έτσι, όταν ο κορμός σου. Όταν χωράει να παίξει μέσα και ένα. Χωράει ένα-δύο πιτσιρικάδες και να σωματωθούν. Αλλά όταν δεν υπάρχει ο κορμός, ναι, όταν έχει το μπουχαλάκι. Να αυτό το πράγμα. Εδώ πέρα έλεγα στο δεύτερο μήχρονο, πώς είναι δυνατόν να κατέβει μπάλα και να πάει στα δίχτυα του Άρη. Πώς είναι δυνατόν με αυτή την ομάδα. Δεν υπήρχε περίπτωση. Δεν έχω τίποτα με τα παιδάκια, αλλά δεν κάνει τώρα στο θρύλο τώρα να παίζουν τώρα, δεν ξέρω εγώ. Ο θρύλος θέλει αστέρια. Σε ευχαριστώ πολύ. Γεια καλά. Πάμε στον επόμενο, έλα. Αυτός που πήρε δεν είναι κανονικός Ολυμπιακός, είναι τραβεστή Ολυμπιακός. Καλώς τον. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός νίκησε 2-0 και αυτά που λέει αυτός εγώ τα γράφω, ξέρεις που. Εσύ τα γράφεις, αν δεν τα γράφουν, πιάσα εγώ και κούρευτο. Εσύ Παναθηναϊκής, δεν ξέρω γιατί. Ναι, βρείτε με. Ναι, Παναθηναϊκής εγώ. Εγώ που είπα να μου ότι ο Παναθηναϊκός είχε καρκινικούς δείκτες πάνω από το κανονικό. Παναθηναϊκής. Το 3.000 θα γίνει ομάδα Παναθηναϊκός. Με κοίτα σε κάνουν οι άλλοι. Τον εαυτό σου κοίτα. Ο Ολυμπιακός καλά πάει. Από αποτελέσματα στην Ελλάδα καλά πάει φυσικά. Από προβλέψεις θέλω να μου πεις τι θα κάνει με την Οσμανλή. Δεν ξέρω. Μα καταρχήν δεν ξέρω αυτήν την ομάδα. Δεν τα δούμε. Στην πορεία. Είναι λέει η απόγονη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ναι. Γεια χαρά, σε ευχαριστώ. Γεια χαρά. Έλα φίλε μου. Έλα Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Όποιος έχει όπως εσύ κάνει παρέα με τον Νίκο τον Αλέφαντο και εγώ, το κοινό μας φίλο, στον Πανελλήνιο εγώ, η μεγαλύτερη και συνεχόμενη ατάκα του, μήπως ξέρεις, τη θυμάσαι ποια είναι, Γιώργο? Λέει πολλές, πες. Όχι μία. Οτιδήποτε γελάει και λέει σπάω πλάκα. Η μεγαλύτερη ατάκα του που έλεγε στον Πανελλήνιο, όποιος δεν του άρεσε, πάω πλάκα με τον Α ποδοσφαιριστή, με τον Α προπονητή, με τον Β. Το ίδιο κάνω και εγώ, όχι δηλαδή, με σοβαρότητα. Ειδικά με τους άρρωστους γενικά των ομάδων. Ειδικά οι περισσότεροι που βγαίνουν από τον Ολυμπιακό, ειδικά ο πρώτος που βγήκε χθες, είχε βγάλει όλους τους παίχτες όλων των ομάδων άχρηστους πλην του Ολυμπιακού. Αν δεν κάνω άνθρωπο, δεν τον ξέρω τον άνθρωπο, δεν με ενδιαφέρει. Και έλεγε ότι ας κατέβει ο Παναθηναϊκός, λέει, με τους πιτσιρικάδες στα Γιάννενα. Και το απαντώ εγώ, σαν γνήσιος Παναθηναϊκός και σωστός. Εγώ προσωπικά και οι περισσότεροι φιλάθλοι να σπέξουν τα παιδάκια με τους νέους, να αγωνιστούν και φτάνε και 5 γκολ. Θέλουμε να κερδίζουμε όλοι, φίλε του Ολυμπιακού. Ας παίρνουν να αγωνιστούν, να ιδρώσουν τη φανέλα και ας χάνουν. Εμείς το ξέρουμε, δεν έχουμε. Αλλά άμα τους βλέπουμε να αγωνίζονται, θα χαρούμε λίγο την ήττα μας. Αν όμως δεν τους βλέπουμε σαν αυτούς που βλέπουμε τώρα, στενοχωριόμαστε και με την νίκη, Γιώργο. Να είστε πάντα καλά. Γεια χαρά, φίλε. Γεια χαρά. Έλα, φίλε μου. Γιώργο. Έλα. Καλησπέρα. Μεσσηνιάς είμαι. Καλώς τον Αναβάτη. Σε πήρα σου πω συλληπιτήρια για το γεγονός. Σε ευχαριστώ, ρε. Κουράγιο, σε ακούω συνέχεια. Δεν μπορώ να σε βγάλω όμως. Γι' αυτό σε πήρα, να σου πω στα συλληπιτήρια μου και κουράγιο. Σε ευχαριστώ αύριο πολύ. Αύριο έχουμε αγώνα. Αύριο, ε. Σάββατο, κάθε Σάββατο γίνονται τώρα, ε. Ναι. Και από ό,τι μου έχουν πει, έχουν φέρει πολλά καλά άλογα. Δεν τα ξέρουμε όμως εμείς τώρα, εδώ είναι το άσχημο τώρα. Εδώ είναι το άσχημο. Εντάξει Γιώργη. Σε ευχαριστώ πολύ, ρε. Μπορά, Γιώργη, να είσαι καλά. Για καλά, φίλε, για καλά.
Σε ηλικία 38 χρονών, ο Λάμπαρντ, ο Φρανκ Λάμπαρντ, που όπως εγώ τον έλεγα καλλιγούλα, αποφάσισε λέει, να σταματήσει το ποδόσφαιρο. Έφτασε η ώρα, λέει, έπεσε στους New York, εκεί στην Αμερική, να σταματήσω, λέει, την ενεργό δράση και να ασχοληθώ να γίνω προπονητής. Αργά το κατάλαβε. Αργά το συνειδητοποίησε ότι θα σταματήσει 38 χρονών. Εν πάση περιπτώσει, πόσο δεν συγκέλυσε. Αλλά με αυτόν και με τον Γκέραρντ η Εθνική Αγγλίας από τα τρία πήρε το μακρύτερο για πολλά χρόνια. Αντίθετα, ένας άλλος παίκτης 44 χρονών τερματοφύλακας της Εθνικής Αιγύπτου οδήγησε την Αίγυπτο στον τελικό. Έπιασε δύο πέναλτι στο ημιτελικό και αν πάρει και αυτό το κύπελο του Παναφρικανικού η Αίγυπτος θα είναι το πέμπτο που θα πάρει ο ίδιος. Τρομαδό, 44 χρονών. Να φανταστείτε ότι ένας συμπαίκτης του είναι αραβουλιαστικός κόρης του. Ποβερό. 20 χρονών πιχειρικάς που μαζί στην Εθνική έχει αραβουλιαστεί την κόρη του. Έλα φίλε. Γεωργία, καλησπέρα. Καλώς τότε. Τι κάνει. Εδώ. Είχες αγωνία προχθές άκουγα που έλεγες θα περάσει ο Ολυμπιακός στον Άρη. Αγωνία είχα. Έλα. Δεν το κατάλαβα, εγώ ξέρω. Έλα ρε. Θα σου πω για το Μιλιβόγεβιτς. Μαζί είχαμε που είπες τσακωθεί. Δεν είχαμε τσακωθεί. Ήμουν από αυτούς που αφέβαλα για το Τσίμηρο. Όχι αφέβαλα, δεν είχε καμιά σχέση με το Μιλιβόγεβιτς. Ναι. Ο Μιλιβόγεβιτς, Γιώργη, ο Τσίμηρο αμυντικά είναι πολύ καλό. Για αμυντικό χάρτη μιλάω. Ναι. Έτσι. Ακόμα σου πω, αμυντικά είναι πολύ καλό. Απλώς ο Τσίμηρο δεν πατάει περιοχή. Σωστό είναι αυτό που λες. Το βιογραφικό του έχει βάλει ένα γκολ στην καριέρα. Σωστό είναι αυτό που λες. Ο άλλος κατεβαίνει πιο ψηλός, έχει κεφάλι. Από τη Ραντ στον Ερυθρό Αστέρα, στη Άντερλεχ και μετά στον Ολυμπιακό, έβαζε κάθε χρόνο 5 με 6 γκολ. Ο Μιλιβόγεβιτς για μένα είναι τεράστιο στο τίτλο. Ο Μιλιβόγεβιτς υπερτερεί του Τσίμηρο σε προσωπικότητα. Μπράβο. Εκεί υπερτερεί. Γιώργη, ναι, και αυτό είναι βασικό που λες. Ο Μιλιβόγεβιτς είναι ένα στυλ Στολτίδη, αλλά τεχνικά πολύ καλύτερος. Εκεί για μένα υπερτερούσε και το Στολτίδη. Το είχα πει, ο Μιλιβόγεβιτς θα πάει σε καλό πρωτάθλημα. Με πολλά λεφτά. Ναι, αλλά δεν πήγε σε καλή ομάδα. Εντάξει, Γιώργη, αυτό που λες είναι αλήθεια, αλλά αυτό ίσως ένα σκαλοπάτι. Αυτό θα το δούμε στην πορεία. Ο άνθρωπος είναι 25 χρονών. Διάβασα κάτι σήμερα και τρελάθηκα. Η Μπενφίκα απέριψε πρόταση για το Σάμαρι. Με 20 εκατομμύρια ευρώ την απέριψε. Λέω τι γίνεται, πάλι από Αγγλία. Εντάξει, Γιώργη, κάνουν deal αυτοί, άστο. Όχι, τι έγινε. Δώσανε δύο μεταγραφές, αυτοί οι δύο χαφ, και δεν έχουν χαφ. Λέει τώρα, μα οδηγήσουμε και το Σάμαρι, δεν έχουμε χαφ. Αν τραυματιστεί κάποιο, τι θα δω. Δεν έχουν, δώσανε τα δύο καλά χαφ, τα δώσανε. Γιώργη, ο Μιλιβόγεβιτς αυτό που λες σωστό. Εντάξει, πήγε σε 17η ομάδα τη Άπεξη, του χρόνου μπορεί να πάει στην 7η, στην Everton. Ένα-δύο χρόνια, γιατί είναι 25, δεν το πήραν τα χρόνια. Μα το θέμα είναι ότι θα μπορούσε αυτό το Ολυμπιακό να πάει σε καλή ομάδα. Ναι, σίγουρα, Γιώργη. Εντάξει, τώρα... Γιατί ο Ολυμπιακός παίζει Ευρώπη, παίζει Champions League, παίζει. Εντάξει, Γιώργη, αυτό που λέει σωστό και λογικό είναι. Αλλά ο άλλος κάνει ένα βήμα. Πάει στο καλύτερο πρωτάθλημα. Ο Τσίμηρο δεν έχει. Μια πρόταση λέει ήρθε από Σέρβικη ομάδα ένα 200. Γι' αυτό σου λέω καμία σχέση. Εν τω μεταξύ, επειδή είσαι και λίγο εγωιστής και αυτά που λες. Ο Μιλιβόγεβιτς δεν σ' άρεσε, ξέρω εγώ ότι το λέει σκοτώστα και τα λοιπά. Είμαι σκοτώστα. Ακού, είναι δυνατός, παίχτης σκληρός. Ξαφνικά μου είπες προχτές ο Σιώπης είναι καλύτερος. Για μένα ο Σιώπης είναι καλύτερο, θα εξελιχθεί καλύτερα από τον Μιλιβόγεβιτς. Μισό λεπτό. Το Σιώπη τον έχει πάρει ο Ολυμπιακός, τον έχει κλείσει, το έχει μάθει αυτό. Και το Ρισβάνι. Και το Ρισβάνι και το Λαΐτσφι και το τερματοφύλακα του Πανιωνίου. Θα έρθουν αυτοί όλοι στο. Και το Βέλιο. Ο Ολυμπιακός του χρόνου θα έχει μια 15 Ελλήνων παιχτών από τους 25. Το θέμα είναι τι θα κάνει στους ξένους. Αν κάνει τρεις τέσσερις βαρβάτες μεταγραφές που θέλει για μένα, θα πάει καλά στην Ευρώπη. Θα τις κάνει. Δηλαδή, διαβάζω τώρα χθες ότι έκλεισε το Σισε. Το ξέρεις αυτό. Άστο Γιώργο, αυτό θα πάει από ό,τι γράφεται στα Ντάρλι Έγκη για να έρθει ο Λαΐφης. Εγώ το Λαΐφη που τον είδα στα Ντάρλι Έγκη σε ευρωπαϊκά 2-3 παιχνίδια, ένα καλό παιχνίδι. Καταρχήν είναι γρήγορο. Σαν αμυντικό. Δεν είναι σχέση τώρα με τον Ποτία και με τον Βιάννα, είναι γρήγορο. Είναι ατού για μένα στο σημερινό ποδόσφαιρο. Λοιπόν, όσο για τους ξένους τους που έφερα από την Αγγλία, Γιώργο, μην τους υποτιμάς, θα τους δούμε.
Αλλά όταν πας στο αγγλικό πρωτάθλημα, καταρχήν εκεί υπάρχει ταχύτητα. Την έχουνε. Δύναμη την έχουνε. Προπονημένοι καλά είναι, τακτικοί ξέρουν, θα τους δούμε τώρα. Μα ποιο, για ποιους ξένους μιλάς τώρα? Για τα μπακ τα δύο. Για τον Παρέδες. Και για τον Σοκό. Ο Σοκό έδειξε τα δύο μάτς που έπαιξε ότι απέχει παρασάκας από τους πολλούς αμυντικούς. Ναι, καταρχήν πέμπει την πλευρά. Γεωργή, έχει παίξει Λιόν, Βαλένθια και Λίβερπουλ. Ήταν καλό βιογραφικό. Ωστόσο. Δεν είχα μια σχέση τώρα να πούμε τον άλλο το. Εντάξει, λέμε για τον αυτό. Ναι. Έχει παίξει αυτές τις ομάδες. Ναι, ναι, ναι. Ομάδες από τις καλές αυτές. Δεν έχει παίξει. Ναι, αλλά και ο Ρωμαό έχει παίξει 5 χρόνια στη Γαλλία. Και δεν μου έχει δείξει. Ο Ρωμαό έχει παίξει 8 χρόνια στη Γαλλία. Δεν μου έχει δείξει τίποτα μέχρι τώρα. Και χθες που μπήκε σαν αλλαγή. Μα Γεργή, δύο παιχνίδια τον έβαλε. Πού να το δω. Ο Ρωμαό τελευταία τριετία, δύο χρόνια με τον Πιάτσα, που είναι από τους καλούς προπονητές και δύσκολους, βασικός από 32 έως 39 παιχνίδια και ένα με τον Μίτσελ. Ναι, αλλά δεν έχει δει τίποτα, δε. Και χθες που έπαιξε. Χθες που έπαιξε ένα τέταρτο. Τι να δω, δηλαδή συγγνώμη, πού να το δω παίξει εγώ. Δύο παιχνίδια που παίξει ένα ημίχρονο, το άλλο ένα παιχνίδι κανονικά. Ένα ημίχρονο και το άλλο 6 λεπτά, τι να το δω. Μπορεί και ο Σοκό έπαιξε δύο παιχνίδια, αλλά έδειξε κάτι. Καλά, στο Σοκό φαίνεται ότι είναι καλό. Αυτό λέω. Εντάξει, ο Σοκό δεν βρίσκει τυχαία στην Αγγλία. Όταν βλέπει παίχτα την Αγγλία, μην τον υποτιμάς. Ο Απόλλωνας μεθαύριο παίζει πάνω στα δέκα, ε. Και αμέσως μετά Τετάρτη παίζει με τον Άρη εδώ. Θα πάω στο γήπεδο με τον Άρη. Και εγώ λέω να πάω στο γήπεδο. Τετάρτη. Σήμερα βρέθηκα με έναν που γνωρίζω και στο Απόλλωνα κάτω, μου λέει Γιώργη, θα πάμε. Πάμε, του λέω. Κανόνισε το, φύγαμε, του λέω. Πάντως σου άρεσε, χθες εμένα μου άρεσε. Δηλαδή για Β' Εθνική είναι καλή ομάδα. Από πολλές στη Σούπερ Λίγκα είναι καλύτερος. Καλή ομάδα. Σωστός. Και βγαίνει ωραία και αμήνε, είναι καλή ομάδα. Από τις μεσαίες ομάδες, από 5-6 ομάδες, μισού από όλες είναι καλύτερος. Ο Άρης στην ομάδα. Δηλαδή δικαιούται να ανέβει στην Αλφα Εθνική. Δικαιούται, έχει φαριά φανέλα. Έχει κόσμο πάνω απ' όλα. Έχει κόσμο απ' όλα. Και με 2-3 προσθήκες ο Αναστόπουλος μεταξύ ξέρει και παίζει τη στιγμή την ομάδα αμυντικά καλά. Όχι, τι λέω, αλλά κάνει. Ιταλικό στυλ. Επιρροή ιταλική έχει. Έγινε, δε σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Για καλά. Έλα, φίλε μου. Έλα, Γιώργο. Έλα, δε. Πολλά. Έλα, φίλε. Γιώργο μου. Έλα. Καλησπέρα, ο Γιάννης ο Μπαρδουνιώτης είμαι. Τι άσχομαι, Γιάννο, τι κάνεις, αγόρι μου? Είμαι πολύ καλά. Σου στέλνω τα πιο θερμά και εγκάρδια συλληπιτήριά μου. Σε ευχαριστώ και πολύ. Και εύχομαι να έχεις χρόνια καλά και καλή υγεία, Γιώργο μου. Σε ευχαριστώ πολύ, επίσης. Λοιπόν, εγώ πήρα να σου πω δύο λόγια μόνο για το μπασκετικό Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Ναι. Τα οποία βέβαια θα γυρίσω. Αυτό με τον Ολυμπιακό που είδα λίγο. Ρε παιδί μου, βούπ και μέσα. Τι γίνονταν εχθές? Κοίταξε να δεις τώρα, αυτά είναι θέμα μέρας τώρα. Αυτό λέει, μα το έχω πει, ρε. Το μπάσκετ τι είναι, τα βάζεις, κερδίζεις. Δεν τα βάζεις, έχασες. Στο καναβάτσο, σίγουρα. Αλλά αυτό τα βάζε να πούμε σε αριθμό. Κοίταξε, το αντίστοιχο έγινε και στο μεταξύ του παιχνίδι που έφαγε, ας πούμε, μέσα σε ένα δεκάλεπτο 3 σούτ από το Rivers και άλλα 3 σούτ από το Singleton και έχασε το παιχνίδι. Με βάλει 7 τρίποντα, πρέπει να βάλει 10 μετά για να κερδίσει. Αυτά είναι η μέρα των παιχτών. Εγώ θεωρώ ότι στην Ευρώπη οι παίκτες δεν έχουν τεράστια διαφορά. Δηλαδή, ούτε οι Ρώσοι παίκτες είναι κατώτεροι των Ελλήνων, ούτε οι Ισπανοί παίκτες, ας πούμε, είναι κατώτεροι των Ελλήνων. Υπάρχει, οι Αμερικανοί είναι αυτοί που κάνουν τη διαφορά. Και δίνουν, ας πούμε, το κάτι το διαφορετικό στο στοιχείο. Εσύ ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση. Ναι. Φενέρμπαξε, Παναθηναϊκός και ΕΣΚΑ. Ναι. Πέσει ο Μπράντοβιτς εδώ μέσα, βάζει δεύτερη πεντάρα να κερδίσει ο Παναθηναϊκός. Ναι. Πέσει ο Παναθηναϊκός έξω, κάθεται και χάνει για πλάκα. Πέσει η Φενέρμπαξε μέσα στην Τουρκία, η ΤΣΚΑ μέσα στην Τουρκία χάνει για πλάκα. Πέσει η Φενέρμπαξε μέσα στη Ρωσία. Κερδίζει για πλάκα ΤΣΚΑ. Δηλαδή αυτό τρίο αυτό, πολύ παράξενο. Είναι οι έδρες τώρα, βέβαια. Εντάξει, δεν είναι οι έδρες, είναι τώρα η σχέση. Τώρα ο Μπράντοβιτς. Εντάξει, κατάλαβα που το παραπέμπεις. Γιατί εντάξει, ουσιαστικά αυτά τα παιχνίδια έχουν πιο φιλικό χαρακτήρα από πλευρά ένταση εννοείς. Γιατί αυτό εννοείς. Πάντως όπως είναι η ιστορία, οι τέσσερις ομάδες είναι για Final Four και ΤΣΚΑ. Ολυμπιακός, Ρεάλ και Φενέρ. Ναι, σίγουρα. Έχει γίνει μέχρι τώρα. Σίγουρα. Εγώ αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι ο Ολυμπιακός φέτος έμαθε να παίζει και χωρίς τα ηγετικά του τελέχη. Δείχνει επιτέλους ότι αυτός ο άνθρωπος, ο προπονητής, ο οποίος είναι πολύ σοβαρός άνθρωπος, παίρνει από τον κάθε παίκτη ό,τι μπορεί και χαρακτηριστικότερο παράδειγμα, ας πούμε, όλων είναι ο Μιλουτίνοφ, ας πούμε, ο οποίος ήταν ένα νοθρό παιδί, το οποίο, ας πούμε, φέτος έχει αρχίσει και παίζει πιο δυναμικά, μπαίνει στις φάσεις, μαρκάρει. Δηλαδή, βλέπεις ότι αυτός ο άνθρωπος. Δεν σου κάνει εντύπωση ότι έχει την καλύτερη άμυνα?
Ναι, μαθαίνει την ομάδα να παίζει και χωρίς τον τους ηγέτες του. Έχει παίξει παιχνίδια και χωρίς Πρίντερς και χωρίς Λοντζέσκι και χωρίς Πανούλη. Και αυτό είναι το πιο ωραίο που κάνει έτσι με την ομάδα ο πλουραλισμός της. Αλλά και πάλι βλέπεις ότι οι Αμερικανοί είναι κομβικοί. Τώρα και τον Παναθηναϊκό, θέλω να σου πω το εξής, ότι είδες για το Διαμαντίδη που λέγανε ας πούμε διαφορές και τα λοιπά. Ο Διαμαντίδης δεν ήταν τόσο η παρουσία του, το σκοράρισμα. Ήταν η πληθωρικότητα που το χαρακτήριζε σαν παίκτη. Δηλαδή έφτιαχνε την ομάδα μες στο γήπεδο, την νοικοκύρευε, την έστεινε, άλλαζε το ρυθμό. Έκανε άλλα πράγματα, οποία ο Καλάθης δυστυχώς αποδεικνύεται ανεπαρκής. Δεν μπορεί να τα κάνει το παιδί. Είναι ένας κόμπο γκάρντ, ο οποίος το νου του τον έχει μόνο στην επίθεση, και αυτός και ο άλλος playmaker που έχει ο Παναθηναϊκός, ο Τζέιμς. Είναι παίκτες οι οποίοι έχουν σαν πρώτη επιλογή το Καλάθη και όχι την οργάνωση και το στήσιμο της ομάδας. Μάλιστα. Και βέβαια, εντάξει, έχουν κάποια εκτελεστική ικανότητα, ας πούμε, αλλά δεν σημαίνει αυτό ότι είναι πάντα έτσι. Και κοίτα τώρα, δηλαδή, τι έχει γίνει τώρα. Επειδή δεν μπορεί ο Καλάθης αυτή τη στιγμή να σταθεροποιηθεί σε κάποια επίπεδα απόδοσης και έχει διακυμάνσεις, ο Παναθηναϊκός είναι την Κυριακή χαρά και την Δευτέρα λείπει. Καταλάβεις τι γίνεται, και εκεί φέρε διαφορά. Πιστεύω ότι πρέπει να καθαρίσει μετά την Γαλατά. Εντάξει, και εγώ έτσι το πιστεύω, γιατί αν δεις το υλικό του, για μένα είναι μέσα στα δύο καλύτερα υλικά από τον παιχτό που έχουν στην Ευρώπη. Δυστυχώς, αν αυτοί οι παίκτες παίζανε μαζί και ήταν και ο Διαμαντίδης παίκτος, δηλαδή θα κάνανε με το Σίγνετο και με το Ρίβες, θα κάνανε παπάδες μαζί, είναι σίγουρο αυτό. Απλά φαίνεται ότι δυστυχώς πέρασε η εποχή, ας πούμε, των παίκτων εκτελεστών μόνο κτλ. Τώρα παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και η οργάνωση, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και η ικανότητα στην πάσα, στη δημιουργία περισσότερο, σε τέτοια πράγματα παίζει. Γιάννο, σε ευχαριστώ πολύ. Τα φιλιά μου και την αγάπη μου, Γιώργο. Γεια χαρά, φίλε, γεια χαρά. Έλα, φίλε μου. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Σε ακούμε. Ναι. Τα συλληπιτήριά μου, αγαπητέ μου κύριε Γεωργίου. Σε ευχαριστώ πολύ. Για το αγόρι που χάσατε. Χαμηλώστε το ραδιόφωνο γιατί κάνει έκο. Ναι. Σας ακούμε. Μ' ακούτε? Βεβαίως. Στα συλληπιτήριά μου. Σας ευχαριστώ πολύ. Για το μεγάλο αγόρι που πέθανε. Να είστε καλά, να το θυμόσαστε εσείς και η οικογένειά σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Ένα λεπτό τώρα, ναι, σου πω για κάτι άλλο. Ναι. Για την Κέρκυρα, τι υπολογίζετε? Θα καθίσει στην Αλφα-Εθνική? Ναι. Θα καθίσει. Μπράβο. Δείχνει ότι θα σωθεί. Εντάξει. Ευχαριστώ πολύ. Γεια χαρά, φίλε. Γεια χαρά. Άντε, γεια χαρά σου. Έλα, φίλε. Ναι. Ναι. Έλα. Ναι. Σε ακούμε. Ναι. Σε ακούμε. Είμαι ο Λέχας του Ηλίας, αγαπητή κύριε Γεωργίου. Πάνω απ' όλα να σας ευχηθώ. Δεν ευχηθώ τελά. Να δώσω τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια για τον αδόκι το χαμό του ιού σας. Σας ευχαριστώ πολύ, φίλε. Κάποτε γράφαμε μαζί και στο φύλαθλο, όταν είχε την αρχισυνταξία ο Καραγιαννίδης. Έγραφα εγώ τις ρεπορτάζ ετρό και τις αμαρτωλές σελίδες του ελληνικού ποδοσφαίρου.